Και η τελευταία έκθεση του ΩΣΑ και την εκπαίδευση καταλήγει σε δύο συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα θα πρέπει να κάνει πιο αποφασιστικά βήματα σε δύο τομείς. Ένα είναι η αξιολόγηση με κανόνες της αγοράς, και το δεύτερο είναι η αυτονομία της σχολικής μονάδας. Αυτονομία μπορεί να ακούγεται έλεγχα, ωραία. Αυτονομία, όταν λένε αυτονομία της σχολικής μονάδας, ενώ το κάθε σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. Μιλάμε δηλαδή για σχολεία πολλών κατηγοριών και μαθητές πολλών ταχυτήτων. Αυτή είναι η κατάσταση, σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται η κυβέρνηση. Τι επικράτησε τη χρονιά που διανύουμε, γιατί είμαστε στο τέλος της χρονιάς. Είχαμε μια ολόκληρη, τα προβλήματα ήταν εδώ. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά ότι πάμε για τέταρτη χρονιά με μηδενικούς διορισμούς στην εκπαίδευση. Μόνο οι συνταξιοδοτήσεις, πέραν των άλλων, και μάθηκαν για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πλέον των 7.500. Τα κενά φέτος ανεμοκατέβαιναν. Ποτέ δεν κατέβηκαν όμως κάτω από τις 22.000. Περίπου 20.000 αναπληρωτές εργάζονται αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με διάφορες εργασιακές σχέσεις. Λαλίστατος ο κύριος Φίλης, έτσι όπως γνωρίζει και χειρίζεται καλά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως δημοσιογράφος, είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες την καραμέλα των μόνιμων διορισμών, των 10.000, 20.000, 8.000, 10.000, όπου κάτσε μπήλια κάθε φορά. Δεν απαντούσε βέβαια σε ένα απλό ερώτημα που το θέταμε πολλές φορές και το θέσαμε και στην τελευταία συνάντηση. Πόσες πιστώσεις για μόνιμους διορισμούς εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2016? Κανένας. Μηδέν. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες κολλάγαν όλο αυτό το διάστημα. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο. Κλείνει η σχολική χρονιά. Κλείνει με κενά. Οι ίδιες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης δίνουν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια τουλάχιστον 2.700 κενά σε όλες τις ειδικότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έρχεται λοιπόν και μας λέει? Ότι εν μέσω εθνικού διαλόγου το πρώτο βήμα που κάνω και νομοθετώ είναι να καταργήσω ουσιαστικά τη λειτουργία των τμήματων ένταξης. Στα τμήματα ένταξης, τα τμήματα ένταξης φιλοξενούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά με μεγαλύτερα προβλήματα και ειδικές ανάγκες καλύπτονται σε ένα μεγάλο βαθμό από το κομμάτι της παράλληλης στήριξης που γίνεται μέσω ευρωπαϊκών προγράμματων, μέσω ΕΣΠΑ. Αλλάζει λοιπόν τη λειτουργία των τμήματων ένταξης, εκεί όπου λειτουργούσαν τμήματα ένταξης και βοηθούσαν αυτά τα παιδιά στα προβλήματα που είχαν, βοηθούσαν τη λειτουργία συνολικά του σχολείου αλλά και των τμήματων που τα φιλοξενούσαν, παίρνοντάς τα κάποιες ώρες, λέγοντας ότι πάβει αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Εδώ θα πρέπει να πάμε σε έναν άλλο τρόπο. Ο δάσκαλος, αυτές τις 5 ώρες που θα βρίσκεται στο σχολείο, δεν θα παίρνει τα παιδιά όλα μαζί, αλλά θα περνάει κάθε φορά από την τάξη μία ώρα το καθένα. Μία ώρα στις 3 μέρες. Μία εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών, προσφέροντάς τους την ανάλογη βοήθεια. Όσο μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί ως βοήθεια. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, έρχεται και μιλάει για τα κονδύλια της παράλληλης στήριξης και λέει το εξής. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε συνολικά για την ειδική αγωγή και για τη γενική αγωγή 350 εκατομμύρια. Δώσαμε τα περισσότερα φέτος, τα 160 εκατομμύρια για πρόσληψη αναπληρωτών και μας μένουν τα 190 μέχρι το 2020. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε τα επόμενα χρόνια να πάρουμε τόσο μεγάλο αριθμό αναπληρωτών. Εμείς λέμε το εξής. Η ειδική αγωγή, για παράδειγμα, ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι δομές της ειδικής αγωγής σήμερα φιλοξενούν πολύ μικρό αριθμό μαθητών σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. 180.000 μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι εκτός των δημόσιων δομών της παιδείας. Είναι στα σπίτια τους. Οι οικογένειες και αυτά τα παιδιά κρατάνε το δικό τους κορδόκα. Δεν αρκούσαν αυτά. Πέρασε τα προηγούμενα νομοθετήματα των προηγούμενων ημερών. Λέγοντας τι, ότι κοιτάξτε να δείτε, ο ελάχιστος αριθμός νηπίων πλέον για τα νηπιαγωγεία πηγαίνει από το 7 στο 14. Και όπου υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις από μακρυσμένες περιοχές με μικρά χωριά και νηπιαγωγεία με 2-3-5 παιδιά, εκεί να τα αφήσουμε ανοιχτά. Αυτόματα αυτό αγνοεί πρώτα και κύρια 60.000 προνήπια έμειναν έξω από το δημόσιο σχολείο τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτά είναι στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς εκτιμούμε ότι με αυτό που κάνει, κυρίως στις αστικές περιοχές, θα οδηγήσει μια πολύ μεγάλη μερίδα νηπιαγωγείων, είτε σε συγχώνευση, είτε σε κλείσιμο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, νηπιαγωγών,
εκτιμάται γύρω στους 800.000 σε πρώτη φάση, θα θεωρηθεί, αν γίνει αυστηρή εφαρμογή, ως πλεονάζον προσωπικό. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με μια πάλι ειδική κατηγορία, με τα σχολεία των ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, που φιλοξενούν πάλι γνωστούντες, τσιγκανόπαιδες, και αυτές μέσα από τον ειδικό κονδύλι, το οποίο τελείωσε φέτος 500 εκπαιδευτικοί να προσληφθεί τη χρονιά που τρέχει για τις τάξεις υποδοχής. Αυτοί δεν θα ξαναπροσληφθούν. Και το τρίτο, αυτό που παίρνει μαζικές διαστάσεις, είναι το ζήτημα του νέου τρόπου λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Ο νέος τρόπος είναι γνωστός στους περισσότερους, να το πούμε και στην κουβέντα μετά να πούμε και λεπτομέρειες. Υπήρχαν τα 1.337 σχολεία ΕΑΕΠ, αυτά που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, λειτουργούσαν μέχρι τις 2, έτσι. Σε κάποια από αυτά υπήρχαν και ολοήμερα σχολεία, σε κάποια δεν υπήρχαν. Μια σειρά ειδικοτήτων δίδασκε σε αυτά τα σχολεία, θεατρολόγοι, μουσική, καλλιτεχνικά, είχαν την απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με τα κλασικά σχολεία. Το 1 και 4 σημαίνει ότι πλέον ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θα πάψει να εργάζεται. Μειώνονται οι ώρες, αυτά τα σχολεία είχαν 35 ώρες σε εβδομαδιαία βάση, οι ώρες αυτές γίνονται 30. Σε ένα 12θέσιο, 5 ώρες από κάθε τμήμα είναι 60 ώρες την εβδομάδα. Είναι ώρες που αναλογούν σε όλες τις ειδικότητες, και στον δάσκαλο και στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Καταργείται η πρωινή ζώνη, το 7-8 για τους εργαζόμενους, για να υπάρξει στα πολυθέσια ολοήμερο σχολείο, λειτουργία του ολοήμερου μέχρι τις 4, θα πρέπει ο αριθμός μαθητών να είναι 14 και δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Και φυσικά πάβει να υπάρχει και ο υπεύθυνος του ολοήμερου προγράμματος του σχολείου, που συνήθως ήταν ο δάσκαλος, και από εκεί και πέρα συμπληρωνόταν από τις ειδικότητες. Αυτός είναι εντάχει και εμπεριλήψει ο νέος τρόπος λειτουργίας αυτών των σχολείων. Πέρα λοιπόν από το θέμα των εκπαιδευτικών, εμείς εκτιμούμε μια πρώτη μελέτη ότι 8 με 10.000 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα θεωρηθούν ως πλεονάζον προσωπικό. Ένα είναι αυτό. Οι μισοί περίπου από αυτούς, από ό,τι φαίνεται, εργάζοντας στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου, τα μέχρι τώρα τα ΕΑΕΠ, δεν πρόκειται, ήταν αναπληρωτές και δεν πρόκειται να ξαναπροσληφθούν. Αυτό σημαίνει απόλυση. Ένα δεύτερο σημαίνει τι θα απογίνουν αυτοί οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν και θα θεωρηθούν υπεράριθμοι, πού θα μετακινηθούν. Η πρώτη εικόνα δείχνει τουλάχιστον στην επαρχία ότι παντού όλες οι περιφέρειες έχουν πλεονάζον προσωπικό. Εδώ ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Το κατά πόσον η καρέκλα του καθένα μας και εμάς ως εκπαιδευτικών είναι δεδομένη. Ανοίγει η συζήτηση από το παράθυρο, αυτό που κουβεντιαζόταν πριν 2-3 χρόνια, ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν πάει να υπάρχει, να υφίσταται η οργανική σου θέση ουσιαστικά, δεν υφίσταται και ο λόγος ύπαρξης του υπαλλήλου. Οδηγήσε στην απόλυση. Εμείς φοβόμαστε ότι το επόμενο βήμα θα είναι αυτή η συζήτηση. Εξάλλου αυτό έχει ξεκινήσει με διάφορους τρόπους από όλα τα αστικά κόμματα που κάνουν συζήτηση για μείωση των δημοσιονομικών δαπανών σε όλους τους τομείς του δημοσίου και στην εκπαίδευση. Όλα αυτά τα μέτρα, κατά τη γνώμη μας, πέρα από τη δικαιολογία του Υπουργού που μιλάει για εξοικονόμηση πόρων, δείχνουν ότι το σχολείο γίνεται πιο ταξικό, ότι όλο και μεγαλύτερα μορφωτικά εμπόδια, δυσκολίες θα υψώνονται απέναντι στους μαθητές, κυρίως των λαϊκών οικογενειών. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα από πλευράς τους και το τείνουν πολύ όμορφα και έπειτα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο τύποι σχολείων, αυτά που υπήρχαν, τα κλασικά σχολεία και τα διευρυμένα ωραρίου. Εμείς είμαστε μια αριστερή κυβέρνηση. Ένας τύπος σχολείου για όλα τα παιδιά. Και μάλιστα ένας καινούριος. Δεν είναι ούτε καινούριος, ούτε ενίος τύπος σχολείου για όλα τα παιδιά. Πώς θα λειτουργεί, για παράδειγμα, το ολοήμερο σχολείο? Ποιοι θα καλύπτουν τις ώρες διδασκαλίας σε αυτό το ολοήμερο σχολείο? Αυτό είναι ασαφές. Αυτή είναι η γκρίζα ζώνη του προγράμματος. Όσοι περισσεύουν από την πρωινή βάρδια. Μα είναι παιδαγωγικό, ισχυρίζεται το Υπουργείο Παιδείας, ένας εκπαιδευτικός να εργάζεται συνέχεια 2-3, ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερα χρόνια στο ολοήμερο σχολείο? Είναι αντιπαιδαγωγικό. Και εμείς λέμε, είναι παιδαγωγικό, αφού αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό και το συζητάμε, είναι παιδαγωγικό κάθε μέρα το κάθε παιδί, ο κάθε μαθητής, και μάλιστα στο ολοήμερο τμήμα φιλοξενεί μαθητές από όλες τις τάξεις, να μην γνωρίζει
Ποιος ήταν ο δάσκαλός του. Ή θα είναι ο δάσκαλος που θα περισσεύει μία ώρα και θα τα βλέπει μία φορά την εβδομάδα, δύο ο ένας, μία ο άλλος. Αυτό είναι παιδαγωγικό, βοηθάει στη μελέτη των παιδιών αυτό. Όχι βέβαια. Προβλήματα δημιουργεί.